Στην αναστολή λειτουργία τη πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, οδηγείται η διοίκηση, αναδεικνύοντα τι ανησυχητικέ πια διαστάσει τη υποστελέχωση. Η χορήγηση αναρωτικών αδειών σε δύο γιατρού τη κλινική προκαλεί ντόμινο προβλημάτων, καθώ επίκειται συγχώνευσή τη με τι δύο παθολογικέ, όπου η κατάσταση είναι ήδη ωριακή. Αν είναι δυνατόν εν ναι, έτη 2024, να κλείνουμε κλινικέ γιατί κάποιοι άνθρωποι ασθένησαν, γιατί κάποιοι άνθρωποι στελεχώστε μα. Α βγουν οι αρμόδιοι, α βγουν οι διπεάρχε, α βγει ο υπουργό που ήρθε προ μία εβδομάδα εδώ και τα βρήκε όλα καλά στο νοσοκομείο μα: Ότι είμαστε υπερστελεχωμένοι. Α βγουν λοιπόν και α πούνε στην τοπική κοινωνία, γιατί κλείνει το πνευμονολογικό και πόσο εύκολα μπορεί να κλείσει ένα τμήμα. Ο Σύλλογο Εργαζομένων δηλώνει κάθετα αντίθετο στη σχεδιαζόμενη για τι επόμενε ημέρε μεταφορά των ασθενών στι παθολογικέ κλινικέ του νοσοκομείου και τονίζει πω θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειε. Τα επακόλουθα του κλεισίματο τη εν λόγω κλινική είναι τεράστια τόσο για του ασθενεί όσο και για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό και για τι δύο παθολογικέ κλινικέ του νοσοκομείου μα που δουλεύουν με πληρότητα 100% και θα υπομισθούν τον συνολικό όγκο των ασθενών. Έτσι φαίνονται τα μεγάλα προβλήματα, τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στο νοσοκομείο μα. Με απλέ καθημερινέ καταστάσει μπορούμε να γίνουμε μάρτυρε δυσάρεστων γεγονότων για το νοσοκομείο. Είναι σίγουρο μετά την αναστολή λειτουργίας της πνευμονολογικής κλινικής ότι θα ξαναδούμε ράντζα πάλι στις παθολογικές κλινικές ίσως και ίσως θα είναι περισσότερα από ποτέ. Να μην επιτρέψουν το Λουκέτο, καλεί το Υπουργείο Υγείας στη διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και τη δίκηση του Νοσοκομείου Σύλλογου Εργαζομένων. Α βρουν από ιδιώτε, α βρουν από το ναυτικό νοσοκομείο, α βρουν από την πρωτοβάθμια. Α κάνουν ό,τι χρειάζεται και ό,τι μπορούν για να στελεχωθεί το νοσοκομείο, η πνευμονολογική κλινική και να μην τη στερηθούν οι πολίτε μα που τόσο πολύ την έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο. Ο Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματο υπενθυμίζει ότι η πνευμονολογική κλινική είχε κλείσει ξανά τα προηγούμενα χρόνια για να λειτουργήσει ω κλινική COVID και επισημαίνει ότι οι ανάγκε νοσηλεία ασθενών με πνευμονολογικά προβλήματα ακόμη και καρκινοπαθών είναι σταθερά αυξημένε. Σύμφωνα πάντω με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματο Γιώργο Μπέα, η αναστολή λειτουργία είναι προσωρινή. Δεδομένου ότι δύο γιατροί τη πνευμονολογική κλινική έλαβαν μακροχρόνια αναρωτική άδεια, τα θεσμικά όργανα του νοσοκομείου Χανίων, δηλαδή ο Διευθυντή τη Ιατρική Υπηρεσία Σάβα Καζούλη και το Επιστημονικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Γιατρού Ιωάννη Τζανάκη, εισηγήθηκαν στη δίκηση του νοσοκομείου την προσωρινή συλλειτουργία του πνευμονολογικού τμήματο με τι παθολογικέ κλινικέ. Οι δύο πνευμονολόγοι και το νοσηλευτικό προσωπικό θα επιμεριστούν στις δύο παθολογικές.